Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα. Έχουμε πει πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας? Φυσικά και δεν το έχεις πει ακόμα. Αυτό που είναι υποχρέωση δική μου αποκλειστικά η επικοινωνία, με ξεπερνά θέλω να σου πω. Τα λες γρήγορα νερά και εσύ αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και μετά θα μας το λύσει ο ειδικός το πρόβλημα μεταξύ μας, εντάξει? Ναι. Άντε. Σωστό. Λοιπόν, στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας βρείτε παντού και σαν εκπομπή και σαν μονάδες, και εγώ και ο Μπάπης, και φυσικά σαν Κρήτη TV, το κανάλι μας. Στο κανάλι της Κρήτη TV στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ πέρα και να ξανακούσετε αυτά που έχετε χάσει ή να μπείτε στο site της Κρήτη TV και να δείτε ολόκληρη την εκπομπή, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και κάθε μία από τις παραγωγές της Κρήτη TV. Το email μας φυσικά είναι διαθέσιμο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και το τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου της Κρήτη TV 2810-398-100. Και τώρα θα πάω στον ειδικό. Βλέπεις, Νίκο μου, πώς μου συμπεριφέρεται. Πρόβλημα στην επικοινωνία. Αυτό διαπιστώνω. Ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα το λύσουμε, Νίκο. Θα λυθεί σιγά-σιγά. Νίκο Παπα-Νικολάου, κλικό μα ψυχολόγο. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Άνθρωπο που συνεργάζεται. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Σήμερα με δύο θέματα. Βέβαια. Νίκο Παπα-Νικολάου, θα αναπτύξουμε δύο θέματα. Το ένα κατά πέτηση του κοινού και βεβαίως, το άλλο. Είναι κάτω της ημέρα. Ακριβώς. Συγγνώμη, έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για την νομιμοποίηση της κάναβης ή παραμένει μονίμως ανοιχτή? Όχι, έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση. Παραμένει βεβαίως μονίμως ανοιχτή. Ούτως ή άλλως σε κάποια κράτη ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Γερμανία, για παράδειγμα, ξεκίνησε τις διαδικασίες μετά την αποτυχία του ολλανδικού μοντέλου, έτσι όπως ήταν τουλάχιστον. Το συζητούν. Από εκεί και πέρα κάποιες πολιτείες στην Αμερική έχουν ξεκινήσει, Κολοράντο, Ουάσιγκτον, πολιτείες, κάποιες άλλες το συζητούν. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός χωρίς να ξέρουμε ουσιαστικά. Έχω την αίσθηση ότι κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά ούτως ή άλλως μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει δηλαδή προβληματισμός, τα υπέρ, τα κατά, τα ζητήματα. Υπάρχει προβληματισμός, τα υπέρ και τα κατά. Μάλλον τα μοντέλα έτσι όπως έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε το μοντέλο της Ολλανδίας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, μάλλον φαίνεται ότι έχει αποτύχει το μοντέλο έτσι όπως ήταν τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα. Περιμένουμε να δούμε κάποιες εξελίξεις, περισσότερο έτσι σε ελεύθερη διακίνηση, χωρίς να γνωρίζουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα. Μάλλον είναι άσχημα τα αποτελέσματα. Θα το δούμε ωστόσο. Υπάρχει διαχωρισμός, δηλαδή σε αυτά τα σκληρά και τα μαλακά που λέμε, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση? Ναι, ξέρεις, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει διαχωρισμός, αλλά θα σου έλεγα ότι επίσημα δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Mm. Υπάρχουν ναρκωτικά τα οποία προξενούν μεγαλύτερο κακό και υπάρχουν και ναρκωτικά τα οποία προξενούν μικρότερο κακό. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να το διαχωρίσουμε. Λιγότερο επιβλαβή και περισσότερο επιβλαβή. Θα σου έλεγα εντός εισαγωγικών ότι είναι ένα παραμύθι το οποίο το λέμε για να αισθανόμαστε ίσως καλύτερα από εκεί και πέρα. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, με βάση τις στατιστικές, ότι τα μαλακά, τα λεγόμενα μαλακά, είναι πύλη εισόδου για τα σκληρά. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι νέος, ο οποίος ξεκίνησε τα λεγόμενα μαλακά, το χασίς στην ειδική κάραβη κάτω των 15 ετών και δεν είναι καθόλου μικρά τα ποσοστά όπως θα δούμε, μάλλον αυτός ο νέος έχει πιθανότητα σε 60% κάποια στιγμή να περάσει στην κοκαίνη, ουσιαστικά σε κάτι σκληρό, σε κάτι πολύ πιο εθιστικό ουσιαστικά, έτσι, από εκεί και πέρα. Το σίγουρο είναι πάντα με βάση τις στατιστικές τις οποίες έχουμε, ξέρεις, τα ποσοστά, τελευταίες στατιστικές, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, δείγμα 17.000 περίπου, 17.700 νέους από όλη την ελληνική επικράτεια, φαίνεται ότι το 7,7% των νέων 16-18 ετών έχει δοκιμάσει περίπου, δηλαδή ο 1 στους 13 έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά. Από εκεί και πέρα, ένα ποσοστό λίγο μικρότερο, 4,5%, 4,5% για την ακρίβεια, φαίνεται ότι έχει δοκιμάσει τουλάχιστον 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι έχει μάλλον αρχίσει να φλερτάρει με τη χρήση από εκεί και πέρα, έτσι. Και το σίγουρο εθισμό, είναι ότι με βάση και τον εθισμό, εννοείται. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, ότι μέσα από αυτή τη στατιστική φαίνεται ότι ο ένας στους 4, μέσα από αυτή την έρευνα, ότι ο ένας στους 4 νέους λέει ότι εγώ μπορώ να το βρω ανά πάσα στιγμή, οποτεδήποτε θέλω, υπάρχει πληθώρα. Κάτι που το γνωρίζουμε βεβαίως όλοι, αλλά αυτό αποτυπώνεται και μετά. Την αλάνθαστη έτσι γλώσσα των αριθμών. Και κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι τα νούμερα εκτοξεύονται με γεωμετρική πρόοδο από την πρώτη λυκείου στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη λυκείου, που εκεί πραγματικά τα νούμερα φτάνουν σε αρκετά ψηλό έτσι, συντελεστή, σε ένα πολύ μεγάλο συντελεστή. Τώρα, Νίκο, το επόμενο ερώτημα είναι εύλογο, νομίζω. Mm-hmm. Πώς περνάμε από τη χρήση στην εξάρτηση? Ναι. Πώς περνάμε από τη χρήση στην εξάρτηση? Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι για να μπορέσει να υπάρξει τώρα σε πρώτη φάση η χρήση και η εξάρτηση, πρέπει να υπάρχουν τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να υπάρχει ουσία.
Η ουσία η οποία προκαλεί την εφορία, η ουσία η οποία ουσιαστικά είναι θυστική. Κακά τα ψέματα, όλες οι ουσίες για κάποιο πολύ μικρό χρονικό διάστημα λειτουργούν εφορικά. Λειτουργούν καλά, αισθάνεται καλά αυτός ο οποίος το κάνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο πρέπει να υπάρχει προσωπικότητα. Η προσωπικότητα, οι οποίες υπάρχουν προσωπικότητες, οι οποίες γενικότερα έχουν περισσότερη ροπή προς τον εθισμό. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει είναι ένα κοινωνικό περιβάλλον και ακόμα ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, θα έλεγα, κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου μπορεί να αισθάνομαι λίγο περισσότερο ευάλωτος, όπου εκεί θα μπορέσω να περάσω πολύ εύκολα από την δοκιμή στη χρήση. Το σίγουρο είναι, αν θα θέλαμε, ξέρεις, να περιγράψουμε τα στάδια στην χρήση ουσιαστικά, θα περιγράφαμε ουσιαστικά το πρώτο στάδιο, θα λέγαμε ότι είναι ο πειραματισμός. Είναι αυτό που λέμε, κάνει κάποιος χρήση μόνος του, είναι παρέα ή με κάποιο τρόπο βλέπει την παρέα του να κάνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπότε πειραματίζεται. Σίγουρα σε αυτή τη φάση τόσο οι υποχρεώσεις του ατόμου στο σχολείο, στην εργασία, γενικότερα στην καθημερινότητά του, δεν είναι υποχρεώσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο τις έχει απολέσει. Δηλαδή συνεχίζει ακόμα κανονικά τις υποχρεώσεις του. Το σίγουρο είναι όμως αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η δοκιμή πριν από τα 16 χρόνια ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ ψηλό καμπανάκι κινδύνου, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να περάσω στην εξάρτηση. Το δεύτερο είναι η ενεργή αναζήτηση, όπου κάποιος μπαίνει στο να έχει συναναστροφή πλέον με τους άλλους, στο να αναζητάει την ουσία, στο να επηρεάζεται γενικότερα οι υποχρεώσεις του, όλες και η καθημερινότητά του. Ξέρεις, είναι η φάση στην οποία μιλάμε και λέμε, ξέρεις, δεν κάνει κακό, είναι περισσότερο καλό σε σχέση με τον νόμιμο τσιγάρο και έπρεπε να το έχουμε ελεύθερο. Ένα παραμύθι ουσιαστικά. Είναι στη φάση που έχουμε αρχίσει μέσα μας, θα έλεγα, να το νομιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν να φλερτάρουμε ουσιαστικά με τη χρήση. Το τρίτο στάδιο, ίσως και βαρύτερο προφανώς στάδιο, είναι η ψυχική ενασχόληση και η ενασχόληση όπου έχουμε ψυχική και σωματική εξάρτηση, όπου εκεί έχουμε κάποια ατυχήματα, όπου έχουμε απουσία των σχέσεων, δηλαδή οι σχέσεις πλέον περιορίζονται και έρχονται μόνο μέσα από τη χρήση, είναι οι λεγόμενες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη χρήση, το άτομο δεν έχει πλέον σχέσεις και προφανώς από εκεί το άτομο μπαίνει στο ψέμα και στην ασυνέπεια. Αυτές είναι δύο λέξεις χαρακτηριστικές οι οποίες υπάρχουν, θα σου έλεγα, σε κάθε χρήση. Είτε μιλάμε για χρήση από το αλκοόλ, είτε μιλάμε για χρήση από τις ουσίες, είτε μιλάμε για εξάρτηση από τα διαδικτυακά παιχνίδια που πάλι έχουμε μιλήσει από το τέτοιο στήλη. Άρα λοιπόν έχουμε ψέμα και ασυνέπεια. Και προφανώς το τελευταίο στάδιο είναι η εξάρτηση, τελικό στάδιο, που εκεί έχουμε σωματική, διανοητική, θα έλεγα, και κοινωνική έτσι, εξάρτηση ουσιαστικά από όλη αυτή την κατάσταση. Η χρήση πλέον γίνεται το κέντρο της ζωής και κάποιος έχει και νομικά πλέον μπλεξίματα. Είναι το τελευταίο στάδιο. Δυστυχώς, ξέρεις, όταν μιλάμε για χρήση, όλοι μιλάμε για το τελευταίο στάδιο. Υπάρχουν και τα προηγούμενα όμως στάδια, τα οποία θα σου έλεγα ότι ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται στο δεύτερο ή στο τρίτο στάδιο, ένας άνθρωπος ο οποίος φλερτάρει πολύ καλά, ούτως ώστε να φτάσει στο τέταρτο στάδιο. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα σκληρά και τα μαλακά, υποτίθεται ναρκωτικά, και μιλήσαμε και για τα παραμύθια που λέει ο καθένας στον εαυτό του. Ακριβώς. Πες μας, Νίκο, ποια είναι πραγματικά αυτά που φέρνει στο σώμα μας, στην ψυχολογία μας, η χρήση αυτού που λέμε μαλακό, ας πούμε, την κάναβη. Ακριβώς. Ουσιαστικά τι μας προκαλεί. Ακριβώς. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου αθώα καταρχήν. Καθόλου μα καθόλου αθώα, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας φέρνει και το οποίο το έχουν βιώσει όλοι όσοι έχουν κάνει, οι περισσότεροι θα σου έλεγα που έχουν κάνει, ειδικά στα πρώτα στάδια, είναι ταχυκαρδία. Από εκεί και πέρα, εφίδρωση, άγχος και πανικό. Προσωπικά τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας τα οποία έχουν βιώσει διαταραχή πανικού και δυστυχώς έχει εγκατασταθεί αυτή η διαταραχή πανικού στη ζωή τους έχοντας κάνει χρήση κάναβης. Το δεύτερο, ξέρεις, είναι ο ελλειπής συντονισμός των κινήσεων, τα φτωχά αντανακλαστικά, τα μικρά αντανακλαστικά που έχει. Αλήθεια, τι έχει γίνει μέρη με εκείνο και μπάβει με εκείνο το ναρκοτέστ το οποίο το έκαναν κάποια στιγμή. Τώρα πλέον δεν γίνεται ναρκοτέστ, έτσι. Από ό,τι φαίνεται τα ποσοστά είναι αρκετά μεγάλα. Άρα λοιπόν πλέον δεν γίνεται ναρκοτέστ. Πολλά από αυτά τα περίεργα ατυχήματα τα οποία βλέπουμε, ειδικά τα Σαββατόβραδα, είναι αποτελέσματα χρήσης Σαββατόβραδου, είναι αποτελέσματα χρήσης ουσίας. Και ουσίας σαν την ειδική κάναβη. Το επόμενο είναι η πνηλία, κατάθλιψη. Θα σου έλεγα ότι επιτείνει την ήδη προϋπάρχουσα κατάθλιψη. Θα σου έλεγα ότι τις περισσότερες φορές η κάναβη λειτουργεί σαν ένας μεταγενετικός φακός. Άρα λοιπόν, αν κάποιος αισθάνεται άσχημα, αν κάποιος αισθάνεται δύσκολα, επιτείνεται το ήδη υπάρχον πρόβλημά του, μεγαλώνει. Πολύ σωστά το τονίζεις, γιατί κάποιοι έχουν και την αντίθετη ψευδαίσθηση. Ακριβώς, γιατί υπάρχει αντίθετη ψευδαίσθηση ότι δεν και καλά με κάνει και αισθάνομαι καλύτερα. Ναι, και ξέρεις, το χειρότερο γίνεται χειροτερότερο. Ακριβώς, το χειρότερο γίνεται χειροτερότερο. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα, με πολύ άσχημες εμπειρίες. Κληρονομικές ανομαλίες οι οποίες υπάρχουν. Το επόμενο είναι επίσης προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο. Ξέρεις ότι η χρήση της ινδικής κάναβης, η ινδική κάναβη έχει ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες κατά 50-70% κατάλληλους σε σχέση με το παραδοσιακό, το τσιγάρο το οποίο υπάρχει.
Το επόμενο είναι σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Ξέρεις, μάλιστα γκούγκλαρα, και όποιος δοκιμάσει και από τους τηλεθεατές να γκουγκλάρει, θα δει ότι τελικά, για παράδειγμα, η σεξουαλική σφαίρα κάποιου εκτοξεύεται στην περίπτωση κατά την οποία κάνει. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι ανοησίες, θα έλεγα, δεδομένου του ότι με τη χρήση τι έχουμε. Έχουμε μείωση των αναστολών, έχουμε αύξηση της φαντασίωσης. Άρα λοιπόν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, μείωση αναστολών, αύξηση της φαντασίωσης, αλλά ωστόσο σε ένα ποσοστό πάντα, σύμφωνα με το Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο, 69%, οι 7 στους 10 ουσιαστικά πλέον, φλερτάρει με τη αισθητική δυσλειτουργία. Ο χρόνιος χρήστης φλερτάρει με αισθητική δυσλειτουργία. Και αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν, μάλλον είναι ανοησία το ότι τελικά κάποιο βελτιώνεται η σεξουαλική του ζωή όταν κάνει χρόνια χρήση. Το επόμενο, και το οποίο δυστυχώς θα σου έλεγα τουλάχιστον όσον αφορά στο δικό μου, στον προσωπικό τομέα της ψυχικής υγείας, είναι οι λεγόμενες ψυχωσικές διαταραχές. Είναι ψυχωσικές διαταραχές, δεν είναι καθόλου σπάνιες. Προσωπικά στην καριέρα μου έχω δει πάρα πολύ συχνά από διάφορα οξέα ψυχωσικά περιστατικά, τα οποία μπορούν να έρθουν είτε μέσα σε ένα 24ωρο, 48ωρο, μέχρι και ένα μήνα, οξύ περιστατικό, αλλά ειδικά εάν συμβεί σε μικρή ηλικία, με, θα σου έλεγα, ένα ψυχισμό ουσιαστικά ή γενικότερα μια μικρή φτωχή νευροβιολογική ορίμανση, η οποία μπορεί να υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες, τις μικρές ηλικίες, τότε έχουμε αποτελέσματα τα οποία πραγματικά είναι δύσκολα και θα σου έλεγα ότι πολλές φορές συνοδεύουν το άτομο σε όλη την υπόλοιπη του ζωή. Μιλάμε για άτομα τα οποία γενικότερα έχουν ακουστικές ψευδαισθήσεις, ακούν φωνές ουσιαστικά, παραλυρήματα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχουν παρανοϊκές τάσεις, δηλαδή αρχίζουν και γίνονται υπερβολικά καχύποπτοι απέναντι στους άλλους και δεν είναι καθόλου μα καθόλου σπάνια. Και θα έλεγα μάλιστα, ξέρεις, ότι όλες αυτές οι καταστάσεις επιτείνονται όσο κάποιος μπορεί να έχει μια προδιάθεση, προφανώς, έτσι. Δηλαδή, η ινδική κανάβη ουσιαστικά σε κάποιον ο οποίος έχει προδιάθεση μπορεί να του δημιουργήσει ένα θέμα το οποίο δυστυχώς που το λέμε μπορεί να είναι και μόνιμο στη ζωή του, στην υπόλοιπη ζωή του. Όταν λες προδιάθεση, ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι καχύποπτος, ένας άνθρωπος ο οποίος να μην εμπιστεύεται εύκολα, να είναι εσωστρεφής, να είναι κλειστός, να μην μιλάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έρχεται εύκολα σε κοινωνική επαφή και ο οποίος αισθάνεται ότι με το που θα κάνει τη χρήση, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη χρήση, λύνονται τα προβλήματά του τη συγκεκριμένη στιγμή ή αισθάνεται κάπως πιο χαλαρός. Από ένα σημείο και μετά, πιθανά υπάρχει μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολη ούτως ώστε να λυθεί. Τώρα, Νίκο, κάναβη και νομοποίηση, να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα στα περίπτερα. Ναι, ξέρεις, προϊόντα στα περίπτερα, και εδώ ισχύει ότι μεταξύ του ενός Υπουργείου και του άλλου Υπουργείου ουσιαστικά χάσαμε τον έλεγχο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν προϊόντα στα περίπτερα, τα ζελεδάκια τα περίφημα κάναβη για παράδειγμα, τα οποία κυκλοφόρησαν τελευταία. Μια μικρή έτσι έρευνα, ουσιαστικά έριζαν τα υπουργεία εντός μεταξύ τους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ. Από εκεί και πέρα, μάλλον φάνηκε ότι ήδη λιγότερο από μήνα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Με μια κία ουσιαστικά τέθηκαν εκτός νομιμότητας και άρα λοιπόν δεν είναι πλέον νόμιμα. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, ότι όλα αυτά ουσιαστικά τα υποκατάστατα, θα σου έλεγα, που δεν είναι και τόσο υποκατάστατα, είναι καναβινοειδή, τα οποία έχουν βεβαίως, δεν ανιχνεύονται τόσο εύκολα, έχουν μικρότερο ποσοστό τέτραϊδροκαναβινόλης, το οποίο ουσιαστικά υπάρχει στο παραδοσιακό τσιγάρο, το τσιγάρο της κάναβης. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι ενώ δεν ανιχνεύονται εύκολα, προκαλούν κακό ή θα σου έλεγα μπαίνει ή αποτελούν έναν προθάλαμο, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να φλερτάρει αργότερα με κάτι περισσότερο εθιστικό. Το σίγουρο είναι ότι μια πολύ μικρή, ξέρεις, έτσι, ψάξιμο στο διαδίκτυο, προσωπικά δικό μου, μου έδειξε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία προϊόντα περιέχουν τετραϊδροκαναβινόλη. Και δεν μιλάω για το σκοτεινό διαδίκτυο, έτσι. Μιλάω για το κανονικό διαδίκτυο που κάποιος σε πασίγνωστη έτσι, θηρίδα πώλησης θα μπορέσει να βρει από εκεί και πέρα προϊόντα τα οποία περιέχουν τετραϊδροκαναβινόλη σε μικρό βέβαια ποσοστό κατά ομολογία, αλλά νομίζω από εκεί και πέρα είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά έτσι, αγχωτική. Προφανώς όλα αυτά ισχύουν για τα λεγόμενα νόμιμα εντός εισαγωγικών. Ναι. Σκέψου ότι υπάρχουν ήδη στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχουν υπάρξει αυτόματοι πολιτές σε υποκατάστατα κάναβης. Νομίζω ότι δυστυχώς είναι μια αρκετά άναρχη κατάσταση που πρέπει να μπει κάποια στιγμή κάποιο φρένο, να γνωρίζουμε τελικά ποιος, τι, πώς και τι αποτελέσματα μπορεί να έχει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό το Ολλανδικό μοντέλο που έλεγε στην αρχή, τι είναι ακριβώς και τι έχει απογίνει τελικά. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή υποτίθεται ότι θα το
φέρναμε κάπως στην πραγματικότητά μας. Ναι, ξέρεις, το Ολλανδικό μοντέλο, όλοι όταν σκεφτόμασταν, λέγαμε αρχικά, πιστεύαμε ότι είναι ότι η κάναβη λειτουργεί, υπάρχει παντού. Δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε μόνο στα coffee shops τα λεγόμενα, στα οποία coffee shops κάποιος είχε τη δυνατότητα να κάνει τη χρήση αυτή που ήθελε να κάνει, και από εκεί και πέρα έξω από αυτό δεν ήταν ελεύθερη η διακίνηση. Ωστόσο, μάλλον φαίνεται ότι όλο αυτό έχει αποτύχει. Πρόσφατα, μάλιστα, διάβαζα μια δήλωση του δημάρχου του Άμστερνταμ που έλεγε ότι έχουμε γίνει ένα κέντρο ναρκεμπορίου ουσιαστικά πλέον στο Άμστερνταμ, γιατί δίπλα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και κάτι άλλο. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό τα coffee shops, μεταφορικά θα έλεγα, ότι έχουν δύο πόρτες. Η μπροστινή πόρτα, η οποία ουσιαστικά είναι ελεγχόμενη, φορολογούμενη χρήση κάναβης, ενώ η πίσω πόρτα είναι αγορά, γενικότερα από μια ανεξέλεγκτη μαύρη αγορά, όπου από εκεί και πέρα αγοράζουν τεράστιες ποσότητες και προφανώς το επιχείρημα το οποίο είχαν μέχρι τώρα οι φίλοι μας οι Ολλανδοί του ελέγχου, του στείλω ότι κοιτάξτε, ελέγχουμε αυτή την κατάσταση, γνωρίζουμε αυτό, γνωρίζουμε τι εισάγεται, δεν υπάρχει. Θα έλεγα μάλιστα είναι χαρακτηριστικό κάτι το οποίο υπάρχει, κάναβη τουλάχιστον στην Κρήτη και στο νησί μας, είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο. Πώς κάποιοι οι οποίοι έχουν πάει στην Ολλανδία το βλέπουν τελικά το κριτικό ουσιαστικά στην Ολλανδία? Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό? Τελικά μάλλον μια παράνομη διαδικασία. Και άρα λοιπόν αυτό φαίνεται ότι στην Ολλανδία μάλλον δεν λειτουργεί όλη αυτή η κατάσταση, έτσι ουσιαστικά. Άρα λοιπόν καταπίπτει γενικότερα το επιχείρημα το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα περί ελέγχου. Όπως έλεγα ωστόσο και προηγουμένως, γενικότερα το μοντέλο αυτό το οποίο λειτουργήσε και εμφανίστηκε και υπήρξε για παράδειγμα, όχι μόνο στην Ολλανδία, όπως έλεγα στην Ουάσιγκτον, όπως έλεγα για παράδειγμα στο Κολοράντο, όπως έλεγα ακόμα και στη Βόρεια Κορέα, ξέρετε, του Κιμ Γιονγκ, ουσιαστικά υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, πιθανά φαίνεται για κάποιους άλλους λόγους, ή φαίνεται τέλος πάντων, κάναβης από εκεί και πέρα, έτσι. Μάλλον έχει αποτύχει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Γενικότερα είναι μια άναρχη αγορά που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν. Είναι πολλά τα λεφτά, μου φαίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά, προφανώς. Μεγάλη μπίζνες. Είναι τεράστια, μεγάλη. Τώρα, το νόμισμα έχει και άλλη όψη, Νίκο. Δηλαδή, υπάρχουν αυτό που πολλοί συζητούν, ευεργετικές θεραπευτικές χρήσεις της κάναβης? Ναι, υπάρχουν, και ήδη από το 2700 οι φίλοι μας οι Κινέζοι ουσιαστικά είχαν δείξει και είχαν πει ότι υπήρχαν κάποιες θεραπευτικές χρήσεις κάναβης. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Φρόιντ, έκανε κάναβη για να μπορέσει να καταπραίνει τους πόνους που είχε από τον καρκίνο στη γλώσσα τη συγκεκριμένη περίοδο. Τότε, και το περιγράφει μάλιστα στα βιβλία του. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι ακόμα μέχρι σήμερα τουλάχιστον αντιμετωπίζεται η ναυτία η οποία έρχεται από τις χημειοθεραπείες, από τη χρήση της κάναβης. Το δεύτερο είναι ότι αντιμετωπίζεται αρκετά καλά ο καρκινικός και ο νευροπαθητικός πόνος. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε πιθανά μείωση της σπαστικότητας στην σκλήρυνση κατά πλάκας. Αλλά σίγουρα επίσης δεν υπάρχουν ενδείξεις για θεραπευτικές ιδιότητες τόσο στην επιληψία όσο και στον αυτισμό. Γιατί κάποιοι, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, μιλούσαν για χρήση κάναβης και αυτισμό. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το οποίο είναι αποδειγμένο πλέον. Ωραία. Και αν τυχόν και πάρουμε χαμπάρι ότι το παιδί μας για κάποιο λόγο ο διπλανός μας έχει εθιστεί, τι κάνουμε? Ψυχραιμία. Ψυχραιμία σε πρώτη φάση. Προφανώς, όπως έλεγα και με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών, δεν σημαίνει ότι το 100% αυτών των οποίων έχουν κάνει χρήση κάποια στιγμή στη ζωή του θα γίνει χρήστης ή θα εθιστεί ουσιαστικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Το σίγουρο είναι πρέπει να καταρτιστούμε κατάλληλα επάνω στις ουσίες, να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε τι φάση βρίσκεται το παιδί μας, πόσο βαθιά χωμένο εντός εισαγωγικών μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το παιδί μας. Οι γονείς προφανώς να θέτουν όρια από εκεί και πέρα, να μπορέσουν να συζητήσουν μια κατάσταση, να επικοινωνήσουν με το παιδί τους, να μπορέσουν να στρέψουν το παιδί τους σε δημιουργικές, υγιείς δραστηριότητες, να μπορέσουν να τονίσουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, γιατί πολλές φορές, όπως έλεγα και προηγουμένως, κάποια παιδιά που πέφτουν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι παιδιά τα οποία αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται δύσκολα ή αισθάνονται ότι λύνονται μέσα από μια τέτοια κατάσταση. Προφανώς, ένα παιδί το οποίο θα καλλιεργήσει αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες έχει κρυμμένες, γιατί οφείλουμε να το πούμε ότι όλοι έχουν κοινωνικές δεξιότητες, όταν θα τις καλλιεργήσει κάποιος λοιπόν, θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση και θα περάσει, και προφανώς από εκεί και πέρα έρευνα, βρίσκομαι με κάποιους άλλους γονείς και αποτείνομαι σε ειδικούς. Το ΚΕΘΕΑ πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία και σίγουρα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έχοντας δίπλα μας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμάς και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να σας φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι επιλύσιμη. Πάντα σύμφωνα με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών, όπως έλεγα και προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, το ρολόι μου λέει ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγος, αλλά εγώ νομίζω ότι προλαβαίνουμε και είναι 100 ημερών. Να πάμε και στο επόμενο θέμα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για την αποκριά, για τις μεταμφιέσεις. Έστω και εντάχει. Έστω και εντάχει. Τι δηλώνει η μεταμφίεση, είναι το πρώτο ερώτημα.
Αν την έχεις επιλέξει εσύ ή αν την έχουν επιλέξει άλλοι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί αυτό ακριβώς ισχύει. Δυστυχώς, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες και ειδικά για τη δική μου ηλικία, για παράδειγμα, παλιά ήταν κάτι το οποίο το είχαν επιλέξει άλλοι. Καουμπόιδες, Ινδιάνοι, ήταν κάτι το χαρακτηριστικό. Τέλεια. Ένα πάντως καουμπόι με δίνανε. Και εμένα καουμπόι στους καλούς, ουσιαστικά εντός εισαγωγικών καλούς. Άσχετα αν κατάλαβα τελικά στην πορεία τι μάλλον Ινδιάνοι. Εγώ το ίδιο κατάλαβα. Τελικά, αλλά τότε πίστευα ότι είμαι με τους καλούς ακόμα. Ναι, ναι, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, Μέρη. Εξαρτάται από εκεί πέρα το ποιος την έχει επιλέξει. Δεύτερον, ξέρεις, πολλές φορές και δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε και στο διαδίκτυο, πολλοί, ακόμα και συνάδελφοι δικοί μου, μπαίνουν στη διαδικασία του να περιγράψουν τι σημαίνει η μεταμφίεση. Έχω την αίσθηση ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις τι σημαίνει η μεταμφίεση, πρέπει να ξέρεις καταρχήν τον άνθρωπο. Τι είναι, πώς σκέφτεται, γιατί. Για τελείως διαφορετικό λόγο κάποιος θα μεταμφιεστεί σε κάτι και για τελείως διαφορετικό λόγο κάποιος άλλος θα μεταμφιεστεί στο ίδιο. Άρα λοιπόν πολύ απλά πρέπει να ξέρουμε το υπόστρωμα, το ψυχικό υπόστρωμα το οποίο έχει κάποιος, το για ποιο λόγο έχει μεταμφιεστεί και τι μπορεί να σημαίνει. Για παράδειγμα, το να λέμε για παράδειγμα ξεκάθαρα ή γενικευμένα το ότι όποιος είναι υπότης ή όποιος δίνεται νεράιδα για κάποιο τρόπο θέλει μια φαντασιακή εικόνα του εαυτού του. Μπορεί να μην ισχύει αυτό. Όπως έλεγε και η Μέρη προηγουμένως, μπορεί να ισχύει το μόνο το οποίο. Να είναι το μόνο που βλέπει την ντουλάπα σου τελευταία, α πούμε, για παράδειγμα. Γιατί είναι το μόνο που σου κάνει. Το μόνο το οποίο σου κάνει, ακριβώς. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Πάντα όμως οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια λανθάνουσα πλευρά του εαυτού μας, η οποία στη συγκεκριμένη φάση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο απελευθερώνεται, μας κάνει και αισθανόμαστε καλύτερα, μας κάνει και αισθανόμαστε πιο απελευθερωμένοι, πιο όμορφα, συμμετέχουμε, ερχόμαστε σε επαφή και με άλλους ανθρώπους, χορεύουμε. Το αλκοόλ τουλάχιστον υπάρχει και πάντα ίσως είναι και το προαπαιτούμενο πολλές φορές σε παρόμοιες καταστάσεις, ώστε κάποιος να αισθανθεί καλά. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο επιδρά θετικά στον ψυχισμό μας. Προς Θεού, δεν θέλω να μιλήσω και να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη, για παράδειγμα, στις απόκριες γίνεται καλύτερα. Έτσι. Σίγουρα είναι ωστόσο μια τονωτική ένεση στον ψυχισμό μας η απόκρια. Δηλαδή να τα ντύνουν τα παιδιά οι γονείς. Προφανώς και να τα ντύνουν τα παιδιά οι γονείς. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ παιδιών και γονέων. Είναι κάτι το οποίο μεταξύ τους τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο γονείς και παιδιά να ντύνονται. Επίσης κάτι πάρα μαζί, πολύ όμορφο. Σωστά. Μαζί. Προσωπικά τουλάχιστον σε πολλές από τις παρελάσεις της απόκριας είδα γονείς και παιδιά τα οποία συμμετέχουν μαζί. Και θα σου έλεγα ότι είναι και εικόνες αυτές οι οποίες μπαίνουν στον παιδικό ψυχισμό και λειτουργούν καλύτερα σε συνύπαρξη αρμονική γονέων και παιδιών. Τέλεια. Και Νίκο. Να πάρουν μέρος και στα καρναβάλια. Εννοείται και να πάρουν μέρος και στα καρναβάλια. Αυτό το Σάββατο είναι το καρναβάλι του Ηρακλείου. Αυτή την Κυριακή, 10 του μήνα. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Γιαλιτάκη, τον αντιδήμαρχο που θα είναι μετά μαζί μας. Εντάξει. Εσύ στο καρναβάλι του Ρεθύμνου θα πας. Θα πάω. Μπράβο. Και θα είσαι και. Θα παρακολουθείς ή θα απλώς θα είσαι μέσα. Θα συμμετέχω. Με ποια ομάδα. Αυτό είναι έκπληξη ακόμα. Δύο ομάδες ερίζουν. Διεκδικούν τον Νίκο Παπα-Νικολάου, κυρίες και κύριοι, δύο ομάδες. Όχι, εγώ διεκδικώ. Α, εσύ διεκδικείς δύο ομάδες. Και αυτές δύο θα βρεθώ. Ωραία, εμείς πάντως το διεκδικήσαμε και το πήραμε και φέτος. Το ξέρεις ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στο καρναβάλι του Ρεθύμνου και βεβαίως αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι η ANEC Lines, μέλος της Attica Group. Έτσι, ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.